του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε μια καλή και ευλογημένη χρονιά. Σας μεταφέρω τις ευχές του βουλευτή μας, του κύριου Νότη Μηταράκη, για μια καλή και δημιουργική χρονιά για όλους σας. Σήμερα δεν βρίσκεται στοιχείο, αν ήταν εδώ θα ήταν σε συμπέρασμα εκδήλωση. Το ενδιαφέρον του είναι πολύ μεγάλο, διότι η ναυτιλία αποτελεί ένα από τους τρεις, θα έλεγα, σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας, όχι μόνο για τον τόπο μας και αλλά για όλη την Ελλάδα. Και βέβαια θα έλεγα ότι η ευαισθησία είναι ακόμα μεγαλύτερη για εσάς τους απόμακους ναυτικούς, τους συνταξιούχους, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι κατά καιρούς υπάρχουν προβλήματα, είναι γεγονός, και με αυτά τα προβλήματα ασχολείται και προσπαθεί να δώσει λύσεις. Άλλωστε χθες είχαμε και μια συζήτηση επ' αυτών και με τον Πρόεδρο εδώ, τον κύριο Κουμπιά, και υποσχέθηκα ότι θα το μεταφέρω ένα σημαντικό πρόβλημα για τους συνταξιούχους. Και πιστεύω ότι άμεσα θα δοθεί μια λύση, ούτως ώστε να εκλείψει και αυτό. Δεν θέλω να σκουράσω περισσότερο. Να ευχηθώ και εγώ προσωπικά μια καλή χρονιά σε όλους σας. Να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Υγεία, χαρά και ό,τι καλύτερο από τη νέα χρονιά για όλους σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να σα μεταφέρω και το μήνυμα που λάβαμε από τον κύριο Μιχαηλίδη Προσάβρο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Το Διοικητικό Συμβούλιο Παθιακή Ένωση Αξιού Μονάτσιου. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να παραστώ στην κοπή πίτα τη Παθιακή Ένωση Αξιού Μονάτσιου την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024. Λυπούμε που λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ. Εκφράζω τις θερμές ευχές μου για το νέο έτος και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Επίσης, να δώσω τους χαιρετισμούς και τις ευχές εκ μέρους του Προέδρου του Εργατικού Κεντροπίου του Κώστα Τουρίνα, ο οποίος λόγω υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραδοθεί στη σημερινή συγκέντρωσή μας. Με αποδείξεις, όχι με λόγια του αέρα. Λέμε την εξομοίωση των συντάξεων τον πρώτο του 2015 με τον νέο. Έχω εδώ τη σύνταξη ενός νέου συνταξιούχου. Παίρνει καθαρά 1.885 ευρώ με 18 χρόνια και 3 μήνες πραγματική υπηρεσία, τα υπόλοιπα με άδειες συμπληρώνουν τα 23 χρόνια. Εγώ με 26 χρόνια παίρνω 1.280. Εάν αυτό είναι κράτος δικαίου, εδώ είναι με αποδείξεις αυτά, δεν τα λέω ψέματα, ορίστε του συναδέλφου, ορίστε και τα δικά μου, όποιος θέλει μπορεί να τα κοιτάξει. Μας έχουν βάλει συνταξιοδοτικό μισθό 3.400 ευρώ. Αυτός είναι ο συνταξιοδοτικός μισθός που έπαιρνα εγώ το 2009. Ας το βάλει όποιος θέλει, το 70% θα βγάλει 2.380,06. Όλοι έχετε κινητά, έχουν μέσα αρθμομένες και χανές, βγάλτε τα και θα δείτε ότι θα βγάλει αυτό. Είναι αυτά που έπαιρνα το 2009. Προχθές έφυγα τηλεφώνημα από την κυρία Καταράκη. Καταράκη. Από το νοσοκομείο Δίκης. Και με ενημέρωσε ότι από την Τρίτη, λόγω του ότι υπάρχει πίεση στο νοσοκομείο με το COVID, ο γιατρός δεν θα μπορεί να έρχεται στον εικονάφτου και οι ασφαλισμένοι μας πρέπει να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, στο γραφείο του γιατρού, τις ώρες που πρέπει να πάει την Τρίτη. 4 μήνες. Τώρα, για πόσο διάστημα δεν ξέρουμε, ναι, αλλά να πάρεις ώρα από εδώ, γιατί είναι μια συγκεκριμένη ώρα που πρέπει να πάρεις ταξί, να πάρεις και να πάρεις και να πληρώσει περισσότερα από τα δεκάδια. Θα πάρεις στον γιατρό να τα γράψει. Είναι μια άλλη. Φυσικά μου είπε, σε παρακαλώ πολύ, μην κάνετε τίποτα. Μου το είπε και αυτό. Της υποσχέθηκα ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Εντάξει, θα περιμένουμε. Αλλά μέσα για το Φλεβάρι, λέμε, έτσι. Όχι, ούτε για 4 μήνες, ούτε για μία μέρα. Όταν δίνουν ένα λόγο πρέπει να τον κρατάμε. Δεν είμαστε
Να τους αυξομοιώνουν κατά το δοκούν όπως θέλουν εκείνοι. Λοιπόν, εκείνοι παιδιά. Εμείς, επειδή αυτό, εγώ αυτό πιστεύω προσωπικά, ότι πάμε πάλι με τον ένα, με τον άφα ή τον τρόπο να βγάλουμε τον γιατρό από τον εικονάφτου. Αυτό είναι προσωπική μου γνώμη, δεν ξέρω. Αυτό ξέρω. Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Μήπως έπρεπε να ξαναβούμε πάλι σε συναντήσεις και στους δρόμους ή να κάνουμε κατάληψη. Γιατί μόνο η φωνή μας, αυτοί τη φοβούνται, να το ξέρετε. Και επίσης, με ενημερώσανε και από τη Σχολή Μηχανικών ότι θα φέρανε και τη δική μας συμπαράσταση και στήριξη, γιατί θα ζητήσουν από τον Νίκο Νάφτου, τη διοίκηση, να οι δύο ρόφοι που έχουν δοθεί να κρεμούσουν οι μεσαίοι τείχοι και να γίνουν πια κανονικές αίθουσες. Σε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εμείς δεν τι να πούμε. Έτσι κι αλλιώς οι ορόφοι λειτουργούν για τα παιδιά. Δοθήκαν για τα παιδιά και τους υποσχέθηκα ότι θα είμαστε μαζί τους, εννοείται. Αλλά και πάλι με την προϋπόθεση ότι θα είναι και ο γιατρός εδώ. Εγώ εκεί πάνω θα επιμείνομαι. Τώρα φυσικά σαν βασικό θέμα για μας είναι οι αυξομοιώσεις των συντάξεων.